Ο Ευγενής Εργένης. Ακούγονται ηθοποιοί Μάκης Ρευματάς, Γιώργος Γραμματικός, Βαγγελιό Κατσάλη, Κώστας Λάσκος. Στο ρόλο του Τζον Βότσον, ο Γρηγόρης Βαθιάς. Σέρλοκ Χόλμς, ο Χρήστος Πάρλας. Από καιρό ο αριστοκρατικός κύκλος σταμάτησε να ασχολείται με τον άτυχο γάμο του Λόρδου Σεν-Σιμών, που τόσο περίεργα διαλύθηκε. Μέσα στα 4 χρόνια που πέρασαν από τότε, καινούργια σκάνδαλα με λεπτομέρειες περισσότερο πικάντικες επισκίασαν το παλιό αυτό δράμα. Κι αν αποφάσισα να περιλάβω στις αναμνήσεις μου από τη συνεργασία μου με τον Σέρλοκ Χόλμς μια σύντομη σκιαγράφησή του, είναι γιατί έχω λόγους να πιστεύω πως ο πολλής κόσμος δεν έμαθε ποτέ όλα όσα είχαν γίνει. Λίγες εβδομάδες πριν από το δικό μου γάμο, και όταν ακόμα ζούσα μαζί με τον Χόλμς στο διαμέρισμα της Baker Street, ο φίλος μου βρήκε να τον περιμένει ένα γράμμα πάνω στο τραπεζάκι μόλις γύρισε από τον απογευματινό περίπατό του. Ω, αγαπητέ μου Χόλμς, σε περιμένει μια πολύ αριστοκρατική επιστολή. Ενώ από το πρωί είχες πάρει, από ό,τι θυμάμαι, μόνο το γράμμα κάποιου ψαρά και ενός τελωνιακού. Σε βεβαιώνω, Βότσον, πως για μένα μετράει περισσότερο το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η κάθε περίπτωση παρά η κοινωνική θέση του πελάτη μου. Αχα, το γράμμα φέρει το οικόσημο των Σεν-Σιμών. Λοιπόν, θα σου το διαβάσω και εσύ θα μου βρεις σε αντάλλαγμα στις εφημερίδες σου τα κομμάτια που αφορούν την υπόθεση. Βεβαίως. Λοιπόν, άκου τι γράφει. Αγαπητέ κύριε Σέρλοκ Χόλμς, ο Λόρδος Μακουότορ μου ζήτησε να απευθυνθώ σε εσάς και να ζητήσω τη συμβουλή σας γύρω από κάποιο ιδιαίτερα επώδυνο γεγονός που έχει σχέση με το γάμο μου. Θα έρθω να σας δω στις 4 το απόγευμα. Και στην περίπτωση που έχετε κάποιο άλλο ραντεβού για την ίδια ώρα, σας παρακαλώ να το αναβάλλετε. Το θέμα που με απασχολεί είναι πολύ σημαντικό και επίγον. Με εκτίμηση, Ρόμπερτ Σεν-Σιμών. Αν δεν κάνω λάθος, γράφει πως θα έρθει στις 4. Σε μια ώρα λοιπόν θα βρίσκεται εδώ. Τότε μόλις που προλαβαίνω να κατατοπιστώ με τη δική σου βοήθεια, βέβαια, φίλε μου. Χόλμς, δεν χρειάζεται να καταβάλουμε και μεγάλο κόπο να βρούμε στοιχεία για τον Λόρδο Σεν-Σιμών. Πιστεύω ότι το πρώτο άρθρο που κρατώ στα χέρια μου θα σε βοηθήσει. Ξέρεις, μελετούσα τυχαία την υπόθεση λίγο πριν έρθεις. Τυχαία. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάω. Ο Λόρδος Ρόμπερτ Σεν-Σιμών, δευτερότοκος γιος του Δούκα του Μπάλμωραλ και η δεσποινής Χάτι Ντόραν, μοναχοκόρη του Αλόνσιους Ντόραν από το Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια είπα, πρόκειται να παντρευτούν. Απλό και ξεκάθαρο. Τίποτε άλλο? Υπάρχει όσο υλικό θέλεις. Μερικές μέρες αργότερα η Morning Post ανάγγειλε σε ένα μονόστιλο ότι ο γάμος ήταν πολύ κλειστός. 2 μέρες μετά δημοσιεύτηκε η λακωνική είδηση ότι ο γάμος είχε γίνει και ότι το ζευγάρι θα πήγαινε στο κτήμα του Λόρδου. Αυτά δημοσιεύτηκαν βέβαια πριν εξαφανιστεί η νύφη. Πριν γίνει τι? Πριν εξαφανιστεί η κυρία. Και πότε εξαφανίστηκε? Στη διάρκεια της γαμήλιας δεξίωσης. Σοβαρά? Βέβαια. Μα τότε η υπόθεση είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσα από ό,τι φαντάστηκα. Θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω συνταρακτική. Ναι, και εγώ τη βρήκα μάλλον ασυνήθιστη. Αρκετές νύφες το σκάνε πριν από το γάμο. Οι περισσότερες όμως στη διάρκεια του γαμήλιου ταξιδιού. Δεν θυμάμαι να άκουσα πως νιώπαντρη έφυγε από τον άντρα της τόσο σύντομα μετά την τελετή. Βότσον, δώσε μου στοιχεία. Με ευχαρίστω. Λοιπόν, η τελετή έγινε στον Άγιο Γεώργιο της Havenor Square. Σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο, όπως είπαμε. Μετά οι παρευρισκόμενοι πήγαν στο σπίτι του κυρίου Αλόνσιους Ντόραν για τη γαμήλια δεξίωση. Εκεί μια γυναίκα δημιούργησε επεισόδιο με τον ισχυρισμό ότι είχε δικαιώματα λόγω σχέσεών της με τον Λόρδο Σεν-Σιμών. Μόνο μετά από μια παρατεταμένη και έντονη σκηνή κατάφεραν να τη διώξουν. Η νύφη είχε μπει σπίτι πριν αρχίσει αυτό το δυσάρεστο επεισόδιο. Ξαφνικά, εκεί που τρώγανε, προφασίστηκε αδιαθεσία και ανέβηκε στο δωμάτιό της. Πέρασε αρκετή ώρα και ο πατέρας της ανέβηκε να τη δει. Μα έμαθε από την προσωπική της καμαριέρα πως είχε μπει στο δωμάτιο για ένα μόνο λεπτό και έπειτα βγήκε τρέχοντας αφού πήρε μαζί της μια μακριά κάπα και ένα καπέλο. Μόλις βεβαιώθηκε για την εξαφάνιση, ο κύριος Ντόραν μαζί με τον Λόρδο επισκέφθηκαν την αστυνομία.
Όσο αργά χθες το βράδυ δεν υπήρχε κανένα ίχνος της εξαφανισμένης. Κυκλοφόρησαν φήμες για εγκληματική ενέργεια και λέγεται ότι η αστυνομία συνέλαβε τη γυναίκα που είχε δημιουργήσει το δυσάρεστο επεισόδιο λίγη ώρα πριν την εξαφάνιση. Αυτά λοιπόν. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση, φίλε μου. Για τίποτα δεν ήθελα να τη χάσω. Οχ, κατά πάσα πιθανότητα ο υψηλός ξένος. Λες. Περάστε παρακαλώ. Ωχ, καλημέρα σας, Λόρδε Σαν Σιμών. Καθίστε παρακαλώ, καθίστε εδώ κοντά στη φωτιά. Ευχαριστώ. Να σας γνωρίσω το φίλο και συνεργάτη μου, γιατρό Βότσον. Χαίρομαι πολύ. Παρομοίως. Κύριε Χόλμς, όπως θα καταλάβατε, το θέμα είναι επώδυνο για μένα. Με έχει διαλύσει στην κυριολεξία. Τέλος πάντων, ας είναι. Είμαι πρόθυμος να σας δώσω οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε για να σχηματίσετε μια γνώμη. Σας ευχαριστώ. Τα γεγονότα σχετικά με την εξαφάνιση της συζύγου σας θα έχω πληροφορηθεί από τον τύπο. Νομίζω πως θα βγάλουμε πιο γρήγορα μια άκρη αν σας κάνω συγκεκριμένες ερωτήσεις. Σας παρακαλώ. Πότε συναντήσατε τη δεσποινίδα Χάτι Ντόρεν για πρώτη φορά? Πριν ένα χρόνο, στο Σαν Φραντζίσκο. Αρβωνιαστήκατε από τότε? Όχι. Ο πατέρας της είναι πολύ πλούσιος? Λένε πως είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στην ακτή του Ειρηνικού. Και πώς δημιούργησε την περιουσία του? Πριν λίγα χρόνια δεν είχε καθόλου χρήματα. Μετά όμως ανακάλυψε ένα χρυσορυχείο, το εκμεταλλεύτηκε και έγινε πάμπλουτος. Και τώρα πέστε μου, ποια είναι η γνώμη σας για τον χαρακτήρα της νεαρής κυρίας, της γυναίκας σας? Είναι αυτό που λέμε αγοροκόριτσο, με δυνατό χαρακτήρα, ελεύθερη και ανεξάρτητη φύση. Δεν δεσμεύεται από κανένα είδος κοινωνικής συμβατικότητας. Από την άλλη πλευρά, δεν θα της έδινα ποτέ το όνομα που έχω την τιμή να φέρω αν δεν πίστευα πως είναι μια πολύ έντιμη γυναίκα. Έχετε καμιά φωτογραφία της? Όχι, έφερα αυτό το μενταγιόν. Είναι σκαλιστό, αλλά αποτυπώνονται πολύ καλά τα χαρακτηριστικά της. Μάλιστα, πολύ ωραία. Την παραμονή του γάμου σας είχατε δει τη δεσποινίδα Ντόρεν? Ναι. Πώς ήταν η διάθεσή της? Μια χαρά, μιλούσε συνέχεια για το μέλλον μας, κάνοντας όνειρα και σχέδια. Αλήθεια, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Και το πρωί του γάμου? Χαρούμενη όσο ποτέ. Τουλάχιστον ως το τέλος της τελετής. Και παρατηρήσατε καμία αλλαγή μετά? Να σας πω την αλήθεια, ήμασταν ακόμη στην εκκλησία και την είδα να φέρεται έντονα και απότομα για πρώτη φορά. Ήταν τόσο όμως ασήμαντο το περιστατικό. Αν δεν σας πειράζει, πέστε το παρόλα αυτά. Ήταν παιδιάστικο. Της έφυγε η νηφική της ανθοδέσμη την ώρα που διασχίζαμε την εκκλησία για να βγούμε έξω και έπεσε πίσω από το μπροστινό στασίδι. Ο κύριος που στεκόταν εκεί της έδωσε τα λουλούδια, τα οποία δεν είχα πάθει απολύτως τίποτα. Όταν όμως πήγα να την παρηγορήσω, μου απάντησε πολύ απότομα. Οι προλήψεις, βλέπετε. Μάλιστα. Είπατε πως ένας κύριος σήκωσε την ανθοδέσμη. Ο κύριος αυτός ήταν φίλος της γυναίκας σας και καλεσμένος σας? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τον αποκάλεσα κύριο έτσι από ευγένεια. Στην πραγματικότητα ήταν ένα μάλλον λαϊκό άτομο. Το συμπέρασμα είναι πως η Λέδη Σεν Σιμών έφυγε από το γάμο της με πολύ χειρότερη διάθεση από ότι ήρθε. Και τι έκανε μόλις μπήκε στο σπίτι του πατέρα της? Την είδα να μιλάει με την προσωπική της καμαριέρα. Η οποία είναι ποια? Τη λένε Άλις. Είναι Αμερικανίδα και ήρθε μαζί της από την Καλιφόρνια. Μια έμπιστη υπηρέτρια? Περισσότερο έμπιστη από ό,τι θα έπρεπε. Δεν έτυχε να πάρει το αυτί σας για ποιο πράγμα κουβέντιαζαν? Η Λέδη Σεν Σιμών είπε κάποια στιγμή τη λέξη αλουνού. Το συνήθιζε να χρησιμοποιεί τέτοιες εκφράσεις μερικές φορές και φαντάζομαι ότι θέλει να πει ότι κάτι ανήκε σε κάποιον άλλον. Η καμαριέρα της κατέθεσε από ό,τι διάβασα πως ανέβηκε στη μέση του γεύματος, φόρεσε μια μακριά κάπα πάνω από τον ηθικό της φουστάνι, έβαλε ένα καπέλο και έφυγε από το σπίτι. Ακριβώς. Και ακόμα την είδανε κάποια στιγμή στο Hyde Park να μιλάει με τη Φλόρα Μίλλαρ, τη γυναίκα που δημιούργησε το επεισόδιο στο σπίτι του πατέρα της. Α, ναι, θα ήθελα να μου πείτε μερικά πράγματα για τη νεαρή αυτή κυρία, όπως και για τη σχέση που είχατε εσείς μαζί της. Είμαστε φίλοι εδώ και αρκετά χρόνια. Πολύ στενοί φίλοι, θα μπορούσα να πω. Κάποτε δούλευε στο Club Allegro. Όταν γυρίσαμε μετά την τελετή σπίτι και προσπάθησε να μπει και αυτή μέσα, βρίζοντας τη γυναίκα μου και απειλώντας την, είχα προβλέψει μια τέτοια ενέργεια. Και είχα δύο υπηρέτες σε επιφυλακή. Η γυναίκα σας άκουσε τίποτα? Όχι, δόξα να έχει ο Θεός, δεν πήρε είδηση τίποτα. Και αργότερα την είδαν να μιλάει με αυτή την κυρία Φλόρα Μίλλαρ? Ναι, ο κύριος Λεστράν της Σκότλα Γιάρντ πιστεύει πως ίσως από εκεί ξεκίνησαν όλα. Μου φαίνεται πως δεν πολύ συμφωνείτε με τον κύριο Λεστράν. Πιστεύω ότι η Φλόρα δεν μπορεί να κάνει κακό ούτε σε μίγα. Μια τελευταία ερώτηση θα ήθελα να σας κάνω, Λόρδε Σεν Σιμών, και νομίζω ότι τέλειωσα μαζί σας. Όταν καθίσατε στο τραπέζι για τη γαμήλια δεξίωση, βλέπατε έξω από το παράθυρο? Ναι, βλέπαμε το δρόμο απέναντι και το πάρκο.
Μάλιστα. Δεν χρειάζεται να σας καθυστερήσω άλλο, λοιπόν. Γρήγορα θα επικοινωνήσω ξανά μαζί σας. Αν βέβαια καταφέρετε να λύσετε το πρόβλημά μου. Το έλυσα. Τι? Μα τι λέτε τώρα? Σας είπα πως το έλυσα. Και πού βρίσκεται η γυναίκα μου? Αυτό δεν είναι παρά μια λεπτομέρεια που σύντομα θα ανακαλύψω. Λεστράντ, τι έκπληξη. Καλημέρα. Γιατρέ. Καλημέρα, Λεστράντ. Φαίνεσαι δυσαρεστημένος. Και νιώθω δυσαρεστημένος. Είναι αυτή η καταραμένη υπόθεση του γάμου του Λόρδου Σεντ Σιμών. Σοβαρά, εντύπωση μου κάνει. Μα πού ακούστηκε ξανά μια τόσο μπερδεμένη ιστορία? Όλα τα στοιχεία που προσπαθώ να χρησιμοποιήσω δεν βγάζουν πουθενά. Σήμερα δεν ασχολήθηκα με τίποτα άλλο όλη την μέρα. Και πώς τα κατάφερες να γίνεις έτσι μουσκεμά? Το παντελόνι σου στάζει. Πήγα και έψαξα με δίχτυα στο ποτάμι. Μα για το όνομα του Θεού, για ποιο λόγο? Για να ανακαλύψω το πτώμα της Λέβης Σεντ Σιμών. Βλέπεις αυτή την τσάντα? Ξέρεις τι έχει μέσα? Δεν μπορώ να φανταστώ. Ένα μεταξωτό νηφικό. Ένα ζευγάρι άσπρα σατέν παπούτσια. Ένα πέπλο και μια ολοκένουργια βέρα. Και είναι βρεμένα. Τα βρήκε στην όχθη κάποιος φύλακας. Πιστοποιήθηκε ότι είναι δικά της. Και έτσι σκέφτηκα πως αφού βρέθηκαν τα ρούχα κάπου εκεί κοντά, θα πρέπει να ήταν και το πτώμα της. Σύμφωνα με τον πανέξυπνο συλλογισμό σου, όλα τα πτώματα όσων εξαφανίζονται θα βρίσκονται σίγουρα μέσα στην περιφέρεια που περιβάλλει η γκαρνταρόμπα τους. Για πες μου, σε παρακαλώ, τι ακριβώς προσπαθούσες να ανακαλύψεις με τις ενέργειές σου? Κάποιο στοιχείο που θα αποδείκνυε την παρεμβολή της Φλόρα Μίλαρ στην εξαφάνιση. Πολύ φοβάμαι πως δύσκολα θα τα καταφέρεις. Σοβαρά, ε? Αν θες να ξέρεις, μεγάλε detective, αυτό το φουστάνι μας δίνει κάποιο στοιχείο που επιβεβαιώνει τις υποψίες μου για την ανάμειξη της Φλόρα Μίλαρ. Δηλαδή, τι ακριβώς εννοείς? Το φουστάνι έχει μια τσέπη. Μέσα στην τσέπη υπήρχε ένας μικρός φάκελος με ένα σημείωμα. Και να το σημείωμα. Γράφει: θα βρεθούμε όταν θα είναι όλα έτοιμα. Έλα αμέσως. Φι, χι, μη. Έξοχα, Λεστράντ. Είσαι στα αλήθεια καταπληκτικός. Μήπως μπορώ να δω αυτό το σημείωμα? Ορίστε. Μάλιστα. Αυτό πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Α, ώστε το παραδέχεσαι, λοιπόν? Μόλι μου την καρδιά και ανεπιφύλακτα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Μα το κοιτάζεις από πίσω. Λάθος. Το κοιτάζω από την πλευρά που πρέπει. Από την πλευρά που πρέπει? Μα είσαι τρελός. Το σημείωμα είναι γραμμένο με μολύβι από αυτή την πλευρά. Και από αυτήν που κοιτάω υπάρχει κάτι που μοιάζει με λογαριασμό ξενοδοχείου. Πράγμα που με εντυπωσιάζει ιδιαίτερα. Δεν θα σε βοηθήσει σε τίποτα. Το έλεγξα κι εγώ όταν βρήκα το σημείωμα. 4 οκτ, δωμάτιο 8 σελίνια, πρόγευμα 2 σελίνια, κοκτέιλ 1 σελίνη, γεύμα 2 σελίνια, σέρι 1 σελίνη. Πού βρίσκεις το σημαντικό? Θα σου πω ένα πράγμα για να σε βοηθήσω, Λεστράντ. Η Λέδη Σεν Σιμών δεν είναι παρά ένας μύθος. Δεν υπάρχει, ούτε υπήρξε ποτέ τέτοιο άτομο. Βότσον, συγγνώμη για την καθυστέρησή μου. Το έφεραν λοιπόν το δείπνο? Πρέπει να περιμένεις συντροφιά, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί έστρωσαν το τραπέζι για 5 άτομα. Ναι, ναι, θα περάσουν κάποιοι γνωστοί να με δουν. Μου κάνει εντύπωση πως ο Λόρδος Σαν Σιμών δεν ήρθε ακόμη. Α, νάτος. Βότσον, θα είχες την καλοσύνη? Βεβαίως. Καλησπέρα σας, Λόρδε Σαν Σιμών. Περάστε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας, γιατρέ. Κύριε Χόλμς, έλαβα το μήνυμά σας και πρέπει να ομολογήσω ότι το περιεχόμενό του μου έκανε φοβερή εντύπωση. Είστε σίγουρος ότι μπορείτε να αποδείξετε όσα γράψατε? Με τον καλύτερο τρόπο, μάλιστα. Ο Θεέ μου, είναι προσβολή, κύριε. Μια δημόσια προσβολή. Πρέπει να αντιμετωπίσετε με κατανόηση το καημένο το κορίτσι που βρέθηκε σε τόσο δύσκολη θέση. Πάω εγώ να ρίξω, ο Χόλμς. Δεν πρόκειται να δείξω ίχνος κατανόησης. Α, ήρθατε, περάστε.
Λόρδε Σαν Σιμών, επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω τον κύριο και την κυρία Φράνσις Χεν Μόλτον. Νομίζω πως με την κυρία έχετε κιόλας γνωριστεί. Είσαι θυμωμένος, Ρόμπερτ. Και πρέπει να παραδεχτώ πως έχεις κάθε λόγο να νιώθεις έτσι. Σου φέρθηκα πολύ άσχημα, Και η αλήθεια ήταν ότι έπρεπε να σου μιλήσω πριν φύγω. Τα είχα όμως την κυριολεξία χαμένα από τη στιγμή που είδα το Φρανκ εδώ. Καλή μου, πιστεύω ότι το παρακάναμε με την μυστικοπάθειά μας. Πρέπει να πούμε την αλήθεια παντού. Και καλύτερα να ξεκινήσουμε από αυτή τη συντροφιά. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, ο Φρανκ και εγώ γνωριστήκαμε το 1881, πριν ο πατέρας μου αποκτήσει το ορυχείο του. Αγαπηθήκαμε και αραβωνιαστήκαμε. Το ορυχείο του πατέρα μου κάποια μέρα έβγαλε χρυσάφι, ενώ του Φρανκ τίποτα. Όσο πιο πλούσιος γινόταν ο πατέρας μου, τόσο πιο φτωχός γινόταν ο Φρανκ. Σε σημείο που ο μπαμπάς δεν ήθελε να ακούσει πια για τον αραβόνα μας και με πήρε στο Σαν Φραντζίσκο. Ο Φρανκ ήρθε και με βρήκε. Είπε πως θα πήγαινε να βγάλει χρήματα και ότι δεν θα γυρνούσε κοντά μου παρά μόνο όταν θα είχε αποκτήσει μια τρανταχτή περιουσία. Το κουβεντιάσαμε, δώσαμε αμοιβαία όρκο αγάπης και φυσικά παντρευτήκαμε σε μια ερημική εκκλησία την ίδια εκείνη η μέρα. Ο Φρανκ έφυγε και εγώ γύρισα στον μπαμπά. Πάλευα πολύ σκληρά. Στην αρχή της έγραφα από την Αριζόνα, τη Μοντάνα και το Νέο Μεξικό. Μια μέρα διάβασα στις εφημερίδες ότι οι Απάτσι επιτεθήκανε σε ένα καταβλισμό χρυσορύχων και το όνομα του Φρανκ μου ήταν ανάμεσα στους νεκρούς. Έπεσα για πολλούς μήνες άρρωστη. Όταν ο Λόρδος Σαν Σιμών ήρθε στο Σαν Φραντζίσκο, έγινε το προξενιό και ο μπαμπάς ήταν πολύ ευχαριστημένος. Εμένα φυσικά δεν με ένοιαζε τίποτα πια, αλλά ο Λόρδος ήταν ένας πολύ γλυκός άντρας και με είχε συγκινήσει. Τώρα στο γάμο. Όταν ξεκίνησα για την εκκλησία, είχα πάρει την απόφαση να γίνω τέλεια σύζυγος, όσο καλύτερη μπορούσε. Καταλαβαίνετε πώς ένιωσε όταν πηγαίνοντας στο ιερό, είδα το Φρανκ να στέκεται στο στασίδι και να με κοιτάζει. Μου έκανε νόημα να μην μιλήσω. Μετά μου έγραψε κάτι σε ένα κομμάτι χαρτί. Κατάλαβα πως ήταν κάποιο μήνυμα. Έριξε επίτηδες την ανθοδέσμη μου κοντά του. Αυτός μου την επέστρεψε αφού είχε βάλει προηγουμένως το σημείωμα μέσα. Μου ζητούσε να πάω να τον βρω όταν θα έφτανε η κατάλληλη στιγμή. Όταν φτάσαμε σπίτι, τα είπα όλα στην καμαριέρα. 10 λεπτά μετά που καθίσαμε στο τραπέζι, είδα τον Φρανκ να περνάει έξω από το παράθυρο. Έφυγα κατευθείαν. Στην έξοδό μου συνάντησα μια γυναίκα που μου είπε ότι είχε και αυτή τη μικρή της ιστορία με τον Λόρδο. Σαν να μαλάκωσε η καρδιά μου. Όσο για μένα, κατάφερα να δραπετεύσω από τους Απάτσι και να γυρίσω στο Σαν Φραντζίσκο. Εκεί έμαθα τα νέα της καλής μου. Ήρθα στην Αγγλία και έμαθα από τις εφημερίδες για το γάμο της. Όταν καθίσαμε να κουβεντιάσουμε τι θα κάνουμε, ο Φρανκ ήθελε να πει σε όλους την αλήθεια, μα εγώ ντρεπόμουν τόσο πολύ και προτιμούσα να εξαφανιστώ. Ο Φρανκ δεν είχε καμία αντίρρηση σε αυτό. Πήρα λοιπόν τον ηφικό της και ό,τι άλλο φορούσε εκείνη τη μέρα και τα πέταξα στο ποτάμι, έτσι ώστε να εξαφανιστούν για κάποιο χρονικό διάστημα τα ίχνη της. Αύριο θα φεύγαμε για το Παρίσι, αν δεν παρουσιαζόταν αυτός ο καλός κύριος Χόλμς που μας εξήγησε πολύ ευγενικά τι έπρεπε να κάνουμε. Ρόμπερτ, τώρα τα ξέρεις όλα. Σου ζητάω συγγνώμη αν σε έκανα να πονέσεις. Θέλω να με συγχωρέσεις. Θα μου δώσεις το χέρι σου πριν φύγω? Φυσικά θα το δώσω. Αν αυτό σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Λοιπόν, τι θα λέγατε να κάτσουμε όλοι στο τραπέζι και να φάμε? Α, όχι. Όχι κι εγώ, κύριε Χόλμς. Δεν πιστεύω να έχετε την απέτηση να τρώω και να διασκεδάζω με την τροπή που πήραν τα πράγματα. Λοιπόν, Γουότσον, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Αλήθεια, σοβαρολογούσες όταν είπες ότι κατάλαβες από την αρχή τι γινόταν? Φυσικά. Από την αρχή ήταν ξεκάθαρα για μένα δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η κοπέλα ήταν πρόθυμη να παντρευτεί. Και δεύτερον, ότι μετάνιωσε λίγα λεπτά μετά την επιστροφή της στο σπίτι. Για να αλλάξει τη γνώμη, ήταν φανερό ότι κάτι είχε μεσολαβήσει. Τι θα μπορούσε να ήταν αυτό? Μήπως είχε δει κάποιον? Αν ναι, ο κάποιος αυτός έπρεπε να ήταν Αμερικάνος, γιατί είχε πολύ λίγο καιρό στη χώρα μας και δεν γινόταν να είχε συνάψει φιλία με κάποιον Άγγλο που να είχε τόση μεγάλη επιρροή επάνω της. Ποιος μπορούσε λοιπόν να είναι αυτός ο Αμερικάνος και πώς μπορούσε να την επηρεάζει έτσι? Ίσως ήταν εραστής, ίσως ήταν σύζυγος. Όταν δε μας είπε ο πελάτης μας για τον άντρα στο πρώτο στασίδι και τα επακόλουθα, βεβαιώθηκα. Η πτώση της ανθοδέσμης ήταν ασφαλώς επίτηδες. Αυτό ήταν ολοφάνερο. Ήμουν σίγουρος πως το έκανε για να πάρει από τον άγνωστο κάποιο μήνυμα.
Όταν μας μίλησε για την κουβέντα της με την έμπιστη πυρέτρια και για τη γεμάτη σημασία αναφορά της στη λέξη αλουνού, που σήμαινε βέβαια ότι και η ίδια ανήκε σε κάποιον άλλον, όλα τα πράγματα ήταν πια ξεκάθαρα. Μα πώς τους ανακάλυψες? Α, θα δυσκολευόμουν, αλλά με βοήθησε ο Λεστράτ. Είχε στα χέρια του στοιχεία που την αξία τους δεν μπόρεσε να καταλάβει. Πρώτα απ' όλα ήταν σημαντικά τα αρχικά του σημειώματος. Μα το ίδιο σημαντικό ήταν ότι μάθαμε πως ο άγνωστος είχε πληρώσει το λογαριασμό του πριν λίγες μέρες σε ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία του Λονδίνου. Τα καλύτερα? Πώς το κατάλαβες ότι ήταν ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία? Απ' τις τιμές. Στοιχειώδες, αγαπητέ μου Βότσον. Πράγματι. Για να πληρώνει 8 σελίνια για τον ύπνο του μόνο, σίγουρα έμενε σε πολύ ακριβό ξενοδοχείο. Δεν χρειάστηκε παρά να πάω σε 2 μόνο. Κοιτάζοντας τα βιβλία του King στην Northumberland Avenue, είδα ότι ο Francis Moulton, Αμερικανός, είχε φύγει την περασμένη μόλις μέρα. Και ρίχνοντας μια ματιά στο λογαριασμό του, είδα πως τον είχαν χρεώσει με τα ίδια ακριβώς πράγματα που υπήρχαν πίσω από το σημείωμα. Στη συνέχεια πήγα στο νούμερο 22 της Golden Square, όπου είχε αφήσει την παραγγελία να του προωθούν την αλληλογραφία του, και είχα την τύχη να βρω το ευτυχισμένο ζευγάρι σπίτι τους. Τόλμησα να επιχειρήσω να τους δώσω μερικές πατρικές συμβουλές και να τους υποδείξω πως θα ήταν καλύτερα να ξεκαθάριζαν τη θέση τους τόσο στον κόσμο όσο και στο Λόρδο Σεν Σιμών. Τους κάλεσα να τον συναντήσουν εδώ και, όπως είδες, έφερα και τον Λόρδο. Δεν κατάφερες όμως και πολλά πράγματα με αυτό, ε. Η συμπεριφορά του Λόρδου ήταν μάλλον εχθρική. Νομίζω πως πρέπει να κρίνουμε με κατανόηση και συμπάθεια τον Λόρδο Σεν Σιμών και να ευχαριστούμε τον Θεό που δεν υπάρχει πιθανότητα να βρεθούμε ποτέ στη δική του θέση. Δώσ' μου το βιολί μου. Το μόνο πρόβλημα που μας μένει να λύσουμε είναι πώς θα περάσουμε τις μελαγχολικές αυτές φθινοπορεινές βραδιές μας.